Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραβρίσκεται διαδικτυακά ο Γενικός Γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, τον οποίο παρακαλώ να προσφωνήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα και από την Αθήνα, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Ιατρικής, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Γενική, αξιότιμη κύριε Βρήτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αξιότιμη κύριε Κοσμήτορα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αξιότιμοι καθηγητές και αξιότιμοι καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο Ιατρικό Φόρουμ που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο αναδεικνύει το πολυσχηδές έργο της ιατρικής κοινότητας, καθιστώντας μας κοινωνούς πολύτιμης γνώσης και πρωτοποριακών επιτευγμάτων. Με την ευκαιρία αυτή σήμερα, θα ήθελα να συγχαρώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα ιατρικής, μιας πρωτοβουλίας που δηλώνει την εξαιρετική δυναμική του Πανεπιστημίου, τη στέρεα υποδομή του και την έμπρακτη δέσμευσή του στην πολιτική της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης. Θεωρώ πως είναι μια ιστορική στιγμή για το Αριστοτέλειο, γιατί πέραν της μοναδικότητας του εγχειρήματος, η δημιουργία αυτού του προπτυχιακού προγράμματος σε συμβολικό επίπεδο μέσα στη χρονική συγκυρία της πανδημίας σηματοδοτεί αφενός τον εξαιρετικό δυναμισμό του Πανεπιστημίου που υπερβαίνει τα παγιωμένα όρια του και αφετέρου τη σπουδαιότητα της εξωστρέφειας και διεθνοποίησής του. Η ευρεία ανταπόκριση των νέων στο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα που αντανακλάται στην αθρώα υποβολή αιτήσεων για εγγραφή από υποψηφίους ευρωπαϊκών και μη χωρών, είναι η μέγιστη επιβράβευση της επιτυχίας του εγχειρήματος και της ανάδειξής του σε ιστορική επένδυση για το μέλλον του Πανεπιστημίου. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της ανώτατης εκπαίδευσης ως σήμερα είναι η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του ακαδημαϊκού τοπίου της χώρας. Η συνθήκη αυτή μπορεί να ανατραπεί ουσιαστικά μόνο αν δούμε τα πανεπιστήμια μας ως ισχυρούς και αυτόνομους οργανισμούς που δρούν αποτελεσματικά στο τοπικό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον, αναπτύσσοντας τις στρατηγικές τους, σφυριλατώντας το καθένα την ιδιαίτερη ταυτότητά του και οικοδομώντας τη διακριτή του θέση στον παγκόσμιο χάρτη των κέντρων εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Στις μέρες μας βιώνουμε το θρίαμβο της διεθνούς συνεργασίας στη θωράκιση της δημόσιας υγείας μέσω της πρωτοφανούς σε ταχύτητα ανάπτυξης των εμβολίων κατά του COVID. Η διεθνή συνεργασία αποδεικνύεται επένδυση στη δημόσια υγεία και κατ' επέκταση στη μείωση των ανισοτήτων, όχι μόνο στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, αλλά και στις υπόλοιπες που είναι περισσότερο ευάλωτες. Ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών ιατρικής στη χώρα μας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ιατρική εκπαίδευση επιστημόνων προερχόμενων από χώρες διαφορετικών ταχυτήτων ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη δημιουργική αλληλοτροφοδότηση και τη διάχυση τεχνογνωσίας. Την ίδια στιγμή μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Ως Υπουργείο Παιδείας, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τόσο την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων μας. Έχουμε ήδη προβεί σε στοχευμένες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που έδωσαν νέες δυνατότητες στα πανεπιστήμια. Επιπλέον όμως, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν στρατηγικό στόχο και προτεραιότητα χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν τα προσεχή χρόνια. Και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της σύνδεσής τους με το διεθνές περιβάλλον, την οικονομία και την αγορά εργασίας, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας, την ευημερία όλων και την κοινωνική συνοχή. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση διεξόδων
τόσο από την οικονομική κρίση, όσο και από την πανδημία, έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε δυσμενείς συνθήκες. Είναι, νομίζω, η στιγμή να συστήσουμε εκ νέου τα πανεπιστήμια και τη χώρα μας διεθνώς, με τρόπο που πραγματικά τους αξίζει. Με τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων, την ανάδειξη και στήριξη των κέντρων αριστείας στην εκπαίδευση, των κέντρων αριστείας στην έρευνα, τη στήριξη επισκεπτών ερευνητών και καθηγητών από άλλες χώρες, τα κέντρα υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στα πανεπιστήμια, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τις μονάδες επιχειρηματικότητας, τα γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού των πανεπιστημίων, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να γίνει αυτή πλέον χώρα υποδοχής επιστημόνων, χώρα διάχυσης τεχνογνωσίας, χώρα ευκαιριών και ανοιχτών οριζόντων. Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το ανθρώπινο δυναμικό της, αξίζει κάθε έπαινο, καθώς κερδίζει επάξια μια εξέχουσα θέση στην πρωτοπορία των πανεπιστημίων του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την πρόσκληση, για την προσοχή σας και εύχομαι ολόθερμα κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.